διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης. Με γνωστές επιτυχίες στο ρεπερτόριο λοιπόν του σταθμού. Μαζί είναι ο Θέμης ο Σιβουλόπουλος. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, σήμερα πραγματικά έχουν σπάσει τα τηλέφωνα στα γραφεία εδώ του ΕΠΑΜ που βρισκόμαστε, που είναι και το στούντιο του ΗΡΟΗ. Οφείλω να ομολογήσω ότι με έχει εντυπωσιάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή ο όγκος τηλεφωνημάτων που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χθεσινή συζήτηση, εγώ θα το λέω καλύτερα, που έγινε τη μεταμεσονύχτια ώρα, τότε που βγαίνουν τα φαντάσματα και οι βρουκόλακες, στο Contra Channel με τον κύριο Εμίλιο Λιάτσο. Από ό,τι μου είπαν κιόλας, η τεχνική υπερεύει σε θεαματικότητα την αντίπαλη εκπομπή του κυρίου Λιάτσου, κυρίου Χατζηνικολάου, αντίπαλη εκπομπή του κυρίου Λιάτσου, τον κύριο Χατζηνικολάου, αυτό εννοώ. Ο δηλαδή, οποίος ποιον είχε? Δεν έχω ιδέα, δεν παρακολουθώ Χατζηνικολάου. Όχι, λέω μήπως άκουσες. Όχι, δεν ήξερα και δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή εγώ δεν πήγα εκεί για τα νούμερα. Καταλαβαίνω ότι οι παραγωγοί των εκπομπών ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα, αλλά εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Βεβαίως με απασχολεί το γεγονός το αν και σε ποιο βαθμό όντως βοήθησε τον κόσμο να καταλάβει πέντε πράγματα. Ναι, μπορώ να σου πω ότι, όπως το έλεγα και λίγο πριν να αρχίσουμε, ότι στο δικό μου πάνω χώρο που ήμουν τώρα, στην ΕΡΤ, πραγματικά έχει μια σημασία να το πω, ότι με ξαναβάλανε κάτω και ρωτάγανε ο κόσμος τι ενδεχομένως του ξέφυγε και δεν το είχε καλά καταλάβει. Γιατί δεν κάνουμε μια συσκέψη? Το ενδιαφέρον λέω, και ακόμα και που έφευγα από την ΕΡΤ, με σταμάταγε ο κόσμος και μου έλεγε, εσύ μου είπανε ότι εχθές ο Δημήτρης ήταν μια εκπομπή εξαιρετική και αυτά. Λοιπόν, ναι, αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, ότι έχει κάνει μια αίσθηση εκπομπή. Μακάρι να υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, πάντως μπορούμε να κάνουμε κάλλιστα μια σύσκεψη στο χώρο σου, όπως μου έχουν ζητήσει ήδη από διάφορους χώρους, που να κουβεντιάσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί βεβαίως όποιος παρακολούθησε χθες την εκπομπή, το εντυπωσιακό είναι η επιμονή στο ίδιο ερώτημα. Πώς φεύγουμε από αυτή την ιστορία? Ναι, ναι. Έτσι, αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτό τον. Αλήθεια. Μας λένε τώρα, ορίστε, μας πληροφόρησαν. Εντάξει. Είναι η Φόφη. Ήταν η Φόφη στον κύριο Γιώργο. Α, εντάξει. Δηλαδή, αυτό είναι υποτιμητικό για μένα. Όντως. Όντως. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Δεν μου λες, Δημήτρη, όλοι αυτοί οι μενούμε Ευρώπηδες που λέγανε, μα εγώ έχω ανοιχτό διαβατήριο τώρα, δεν με αυτόν, περνάω ελεύθερα, δεν αλλάζω χαρτονόμισμα, και αυτά ήταν τα καλά της Ευρώπης. Για πες μου τώρα μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα, τώρα το τελευταίο και όλα στις Βρυξέλλες, πόσο εύκολο είναι να πας και να ταξιδέψεις στην Ευρώπη, πόσο δύσκολο θα γίνει από εδώ και πέρα? Πάει και αυτό δηλαδή το... Καταρχήν η Aegean έκοψε όλες τις πτήσεις της. Και δεν είναι μόνο, οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες σταμάτησαν να πηγαίνουν Βρυξέλλες. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι? Εδώ έχει ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οφείλουμε να τα πούμε. Πρώτον, είναι το πρώτο χτύπημα σε αεροδρόμιο. Μέχρι τώρα υποτίθεται ότι τα αεροδρόμια των χωρών της Ευρώπης φυλάσσονταν εξαιρετικά. Τώρα αυτό το πράγμα είναι εντυπωσιακό. Αποσημαίνει βεβαίως ότι περιμένουμε κλιμάκωση. Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η πλήρης αποτυχία στρατιωτικοποίησης ασφάλειας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Βρυξέλλες και όλο το Βέλγιο, αλλά και ιδιαίτερα οι Βρυξέλλες, και λόγω της παρουσίας του ΝΑΤΟ, για την αρχή του αρχηγείου του ΝΑΤΟ εκεί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Λοιπόν, είναι φρούριο, δεν είναι αστεία. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε 27 θύματα μέχρι στιγμής από 3 ή 4 επιθέσεις αυτοκτονίας με βομβιστικές ενέργειες στο μετρό των Βρυξελών σε 2 σταθμούς και στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, όπου βεβαίως... Ήταν 2 σταθμοί του μετρό, τριπλό δηλαδή σχεδόν. Νομίζω 2 και 2 ήταν, 2 χτυπήματα στο αεροδρόμιο, 2 χτυπήματα στο μετρό των Βρυξελών. Βεβαίως οι αντιδράσεις είναι γνωστές. Κατεβάστηκε άλλο στρατό. Δεν μου λες πόσο στρατό είχε στο Βέλγιο τώρα έξω, 3.000 στρατό. 3 με 4.000. Με πλήρη πολεμικό φόρτο. Όπως τους είδαμε στην Νίκαια, θυμάσαι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα τίποτα. Κολοκύθια. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις με το ζήτημα αυτό. Άρα θα ξαναβάλουν περισσότερο στρατό τώρα. Δεν έχει λιγότερο, πάμε περισσότερο. Βέβαια. Και βέβαια, κοίταξε να δεις κάτι τι γίνεται. Επειδή χθες είδα και μια ταινία έτσι, για να χαλαρώσουμε, ας πούμε, με τα βραδινές ώρες. Ναι. Χθες μετά το Λιάτσο δεν μπόρεσα άλλα. Πήγες μέχρι τις 4 δηλαδή. Το πήγες. Ναι, γιατί ξέρεις, η αδρεναλίνη είναι πολύ ανεβασμένη και μέχρι να ηρεμήσεις για να μπορέσεις να ξεκουραστείς. Λοιπόν, είδα αυτό το Λονδίνο έπεσε αυτή την Αμερικανιά του κερατά. Που είναι στο στυλ οι τρομοκράτες μας επιτίθενται παντού και ξέρεις ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και μας την πέφτουν. Στην αρχή ήταν στο νούμερο 1, την πέσανε στο Λευκό Οίκο και αυτόν τον άγιο άνθρωπο, τον πρόεδρο των ΗΠΑ που κινδύνεψε και τον έσωσε ένας γελίος ηθοποιός που το έπαιζε και ο Λεωνίδας στο «This is Sparta» και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα στο Λονδίνο και στην πραγματικότητα προστά να το πούμε έτσι, το Hollywood για μια ακόμη φορά, και εγώ δεν νομίζω τυχαία, καθόλου τυχαία, προσπαθεί να φτιάξει κλίμα ότι από μια αδιόρατη απειλή, η οποία δεν ξέρουμε προέρχεται, πάντως προέρχεται από κάτι κακούς απολύτιστους μαυριδερούς τύπους από την Ανατολή, λοιπόν την Αραβική κατά κύριο λόγο ή Ισλαμική Ανατολή, η οποία είναι πάντα πώς θα το πούμε, κλίσε μαυριδερή τύπη με ιδιότυπη προφορά, έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που έχουν απίστευτα μέσα και κινητοποιήσεις δυνάμεων, οι οποίες τύφλα να έχουν κράτη, έτσι, μπορούν να την πέφτουν άνετα στη Δύση και να χτυπάνε το κέντρο του Λονδίνου και όλα αυτά τα πράγματα. Και αμέσως μετά, και σήμερα το πρωί, είχαμε την ιστορία αυτής της Βρυξέλλας. Όλα αυτά συνάδουν στη γενίκευση και κλιμάκωση του πολέμου της λεγόμενης του λεγόμενου πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Αυτό το πράγμα συνάγω από όλη αυτή την ιστορία. Και κανένας βεβαίως δεν σκέφτηκε, βεβαίως κάποιοι αναλυτές και κάποιοι πολιτικοί το είπανε, ότι τέλος πάντων το θέμα δεν μπορεί να λυθεί με στρατιωτικά μέσα, να δούμε τι μπορεί να γίνει στη Μέση Ανατολή, να διευθετηθούν τα πράγματα, πώς ακριβώς θα διευθετηθούν τα πράγματα. Εκεί πέρα σφάζουν μαζικά, έτσι. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το τι πραγματικά γίνεται. Παρεμπιπτόντως, δεν μου λες το ζήτημα αυτό, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από την πτώση των πύργων. Έτσι, αυτή η λογική δηλαδή της ανοιχτής τρομοκρατίας στις δυτικές πόλεις. Ναι, κυρίως από εκεί. Έτσι, μετά και το θέμα και της Συρίας έχει ξεκινήσει από το 2003, από όσο θυμάμαι, με τον George Bush το νεότερο. Και βέβαια αυτή τη γενιά των γερακιών της διπλωματίας της Αμερικάνικης, των πολεμοκάπηλων ας το πούμε με έναν τρόπο, όπου συγκαταλέγονται διάφορα επιφανή ονόματα από την κυρία Χίλαρη Κλίντον μέχρι τον κύριο Μακέιν, και δεν έχει σημασία αν είσαι ρεπουμπλικάνος δημοκράτης ή δημοκράτης, έτσι, έχει διάφορα πώς το λένε, δεν διαχωρίζονται αυτά τα πράγματα. Τώρα δείχνει, φαίνεται ότι με την παρέμβαση της Ρωσίας και ενδεχομένως μια οπισθοχώρηση, αν θες να το πούμε, μια δεύτερη σκέψη του Ομπάμα, και λόγω ότι τελειώνει και τη θητεία του και αυτά, έχουν τραβήξει πίσω αυτή τη λογική του άμεσου και βίαιου διαμελισμού και πάνε να το κάνουν με κάποιο διαφορετικό τρόπο, και έχει τραβηχτεί πίσω αυτή η λογική που ήταν εγκατεστημένη σε αυτούς τους κύκλους της αμερικανικής διπλωματίας. Καταλαβαίνεις τι λέω, δηλαδή... Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχει μια πιο ήπια πλευρά στην αμερικανική πολιτική που λέει
μην το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο και βάζει λίγο νερό στο κρασί της. Όχι ότι διαφέρουν πολύ, απλά στον τρόπο ίσως διαφέρει. Σαν να αισθάνομαι ότι βλέπω μια μικρή, ίσως και επειδή μπήκε και η Ρωσία ας πούμε, έτσι, στο παιχνίδι, συμφωνήσανε μαζί, μια ήπια κατάσταση, ώστε να πάμε σε μια πιο ήπια λογική. Βέβαια, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι τέτοια η κρίση που δεν επιτρέπει. Έτσι δεν είναι? Κλιμάκωση εγώ βλέπω, γιατί κοίταξε να κάτι γίνεται. Εντάξει, υπάρχει μια ύφεση, γιατί πάμε σε προεδρικές εκλογές. Και γενικά οι προεδρικές εκλογές. Και η τέτοια στην Κούβα, η επίσκεψη. Ναι, είναι μια ύφεση, τακτική ύφεση. Έτσι, έτσι. Αλλά προσωρινή, δηλαδή μέχρι να βγει το νέο γεράκι για, την, για να αναλάβει στον, στο, στην, στον, στον λευκό, στο λευκό οίκο. Και από εκεί πέρα βέβαια θα συμβούν τα ίδια. Πριν πάμε παρακάτω να πούμε κιόλας ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στο μικρόφωνο DK, μικρόφωνο DK, papaki@gmail.com, και όποιος θέλει μπορεί δια του τηλεφώνου επικοινωνίας 210-3428-676, 210-3428-676. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα μπορείτε να, αν θέλετε, να μιλήσουμε ζωντανά. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που βλέπετε στη Δυτική Ευρώπη, έτσι, να το πάρετε πολύ σοβαρά και τον τρόπο κλιμάκωσης. Δυστυχώς η κυβέρνηση και με σπρόξιμο βέβαια των ξένων δυνάμεων που έχουν διαμορφώσει το καθεστώς κατοχής της χώρας μας, σπρώχνει τα πράγματα, εξωθεί τα πράγματα, ώστε να μετατραπεί η χώρα μας σε πεδίο αναμέτρησης της πολιτισμένης Δύσης με την καθυστερημένη και απολύτιστη Ανατολή. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με το ζήτημα των προσφύγων. Γίνεται και με το γεγονός ότι για πρώτη φορά η ελληνική πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα η κυβέρνηση της χώρας, έστω και αν είναι φερόμενη, δοσυλλογική από κάθε άποψη, mm-hmm. έχει ταυτιστεί σε έντονο βαθμό με τους κατεξοχήν σφαγείς του αραβικού πληθυσμού, γενικότερα των αραβικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, που είναι η Ισραηλινή. Για το Ισραήλ, βέβαια. Πέρασε στα ψηλά, κυριολεκτικά πέρασε στα ψηλά, το γεγονός ότι στις 20-22 του μηνός έγινε η ετήσια σύνοδος της AIPAC. AIPAC είναι η American-Israel Public Affairs Committee, δηλαδή η Αμερικανο-Ισραηλινή Επιτροπή για Δημόσιες Υποθέσεις. Αυτή η συγκεκριμένη AIPAC είναι η, να το πούμε έτσι, ο πολιορκητικός κρυός του Ισραήλ στην αμερικανική πολιτική. Είναι το πρωτοφανές ξένη δύναμη να έχει δικό της λόμπι, χρηματοδοτούμενο λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτείων, το συγκεκριμένο AIPAC, το συγκεκριμένο λόμπι δηλαδή, yeah. θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως πράκτορας ξένης δύναμης ή εκπρόσωπος ξένης δύναμης, και ανάλογα να έχει το ανάλογο καθεστώς, η επίσημη αμερικανική πολιτική κοφεύει. Mm-hmm. Και φυσικά είναι, σύμφωνα με το Fortune Magazine, θεωρείται το δεύτερο πιο ισχυρό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί λένε ότι είναι το πρώτο πιο ισχυρό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι διακλαδωμένο παντού. Στην ετήσια συνέλευση του, στην ετήσια σύνοδό του, έρχονται όλοι οι γνωστοί πολιτικοί που τους οποίους τους κρατάει στο payroll η συγκεκριμένη AIPAC. Τα σκάνδαλα της οποίας είναι τρομερά. Έχει άμεση ανάμειξη σε όλους τους πολέμους στη Μέση Ανατολή από το 1967 και έπειτα. Δηλαδή από τον περίφημο πόλεμο των 6 ημερών. Mm-hmm. Λοιπόν, μέχρι σήμερα. Αυτή τη στιγμή κάνει εκστρατεία εδώ και χρόνια για πόλεμο ενάντια στη Συρία. Είναι η πρώτη που μίλησε και χρηματοδότησε ολόκληρη εκστρατεία ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν τον πόλεμο στον Άσαντ στη Συρία ήδη από τη δεκαετία του 90. Και φυσικά είναι η μόνη που επιμένει, είναι αυτή που επιμένει κατά κύριο λόγο να γίνει ο πόλεμος ενάντια στο Ιράν. Βέβαια είναι πίσω αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνονται οι Ισραηλινοί, δεν φαίνονται τουλάχιστον αναμειγμένοι στο πόλεμο της Συρίας. Τους κάνουν τη δουλειά, οι μισθοφόροι κτλ. Έχουν καθίσει πίσω και χαίρονται τη σφαγή των Αράβων. Τον by proxy. Έτσι λέμε. Λοιπόν, μπράβο, ακριβώς. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση μέχρι το 1963 που άλλαξε όνομα χαρακτηριζόταν, ξέρετε πώς ονομάζοταν, American Zionist.
Public Affairs Committee, δηλαδή Αμερικανοσιωνιστική Επιτροπή για Δημόσιες Υποθέσεις. Λοιπόν, πρόκειται για σιωνιστική. Η συγκεκριμένη IPAC έχει καταγγελθεί από τις εβραϊκές κοινότητες περισσότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και παγκόσμια ότι δεν είναι Εβραίοι αυτοί. Αυτοί είναι οι σιωνιστές, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, και έχουν προδώσει και τον εβραϊσμό ως θρησκεία ή αν θέλετε ως θρησκευτική κοινότητα. Και βεβαίως εκεί ποιος ήτανε, εκτός όλων των άλλων, ποιος άλλος ήταν? Ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος. Έτσι λοιπόν, εν ενεργεία υπουργός άμυνας της χώρας. Γι' αυτό κιόλας οφείλουμε να πούμε ότι αυτός ο τύπος, αφού υπέγραψε στο Τελαβίβ τον περασμένο Ιούλιο τη ΣΟΦΑ, δηλαδή την συμφωνία εγκατάστασης ξένων δυνάμεων, Ισραηλινών δυνάμεων σε εθνικό έδαφος, η οποία μάλιστα δεν πέρασε, δεν έχει περάσει μέχρι σήμερα από τη Βουλή. Έτσι γίνεται σήμερα. Οι συμφωνίες με ξένες δυνάμεις αρκεί να έχουν την έγκριση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ και του Βερολίνου. Δεν χρειάζεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όπως επίσης και η συμφωνία με το ΝΑΤΟ. Η συμφωνία με το ΝΑΤΟ, ενώ την επικαλούνται όλοι, δεν έχει περάσει από τη Βουλή. Γιατί άραγε? Μήπως περιλαμβάνει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός? Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν ήταν εκεί και είπε το εξής, ότι οι Ισραηλινές οργανώσεις, οι Ισραηλίτικες οργανώσεις των ΗΠΑ θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και ιδιαίτερα να αναπτυχθούν τα Βαλκάνια. Δηλαδή έχει να κλάψει κόσμος κάτω από το λεπίδι του σιωνιστή στα Βαλκάνια. Και εμείς θα είμαστε το ορμητήριό τους. Εάν δείτε, εάν σκεφτείτε το αυτό, εμείς κρατηθήκαμε έξω από τις εξελίξεις αυτές της Μέσης Ανατολής και τους πολέμους, γιατί είχαμε καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και κρατούσαμε μια απόσταση από το Ισραήλ. Τώρα ταυτιζόμαστε μαζί του. Εάν δεν πιάσει φωτιά αυτός ο τόπος, εμένα μου τρυπεί στη μύτη. Πάμε λοιπόν στο φίλο, στη φίλη. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να πω μια είδηση που άκουσα πριν από λίγο από το ξενέρι Άκλο, καταρχήν παίρνω. Γιάννη λέγομαι. Ναι, γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, άκουσα μια είδηση προηγουμένως ότι είπα ότι η αρμοστία θεωρία αποσύρεται από την Ελλάδα, γιατί δεν δέχονται αυτά τα χώρα που δεν είναι χώροι φιλοξενίας, απλώς είναι χώροι κρατήσεων για τους ανθρώπους αυτούς και παραβαίνουν τα δικά τους, λέει, πώς θα λένε, φυσικές αποφάσεις για τα θέματα τα δικαιώματα του ανθρώπου κλπ. Οπότε αποσυρίζεται από την Ελλάδα, είπα ότι η αρμοστία θεωρία. Από πού το έχετε ακούσει αυτό? Αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Πού υπάρχει τώρα? Την άποψη του Χαμηλά, το θέμα του προσφύγων και των μεταναστών. Ναι. Και το ξέρετε από λίγο, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, ψέματα ψάχνετε να το δείτε, αλλά πιστεύω ότι είναι αλήθεια, δεν είναι. Ναι, ναι, όχι, όχι, γιατί αυτό που λέτε όντως, αν αληθεύει, αν επαληθεύεται, ναι, είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. Είναι δικού του ανθρώπου και τα λοιπά. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Ναι, αν αυτό το πράγμα ξέρω ότι έχει καταγγείλει η ΥΠΑΤΗ αρμοστία τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι, ναι, θα το ψάξουμε να δούμε. Στην άλλη εκείνη λέγανε για την ρωτήση στιγμή της Βρυξέλλες. Ναι. Και στο καπάκι βάζουν μια είδηση ότι την ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΙΕ αποσύρεται από την Ελλάδα. Μάλιστα. Ελλάδα δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Αν το ψάξετε, δέστε το. Ναι, ναι, στην τηλεόραση το ακούσατε, στην τηλεόραση το ακούσατε ή στο ραδιόφωνο? Στο ράδιο. Στο ραδιόφωνο. Στην ΕΡΤ Open. Α, στην ΕΡΤ Open. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το ψάξουμε αυτό έτσι αλλιώς για να δούμε αυτή την κατάσταση. Πάντως ξέρω ότι ο ύπατος αρμοστής για το προσφυγικό έχει καταγγείλει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ως ασύμβατη. Απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο το Διεθνές, και από εκεί και πέρα βεβαίως τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Έτσι αλλιώς πάντως είμαστε πραγματικά σε κατάσταση. Εγώ ήμασταν τώρα στο Βόλο το Σαββατοκυριακό, όπου εκεί άνοιξε ένα καινούριο hot spot, ένα παλιό στρατόπεδο, χρησιμοποίησαν ένα παλιό στρατόπεδο έξω από τη Λάρισα, όπου στηβάξανε περίπου 900 πρόσφυγες και μετανάστες σε σκηνές όπου δεν υπήρχε ούτε καν πρόβλεψη ξύλινου πατώματος, δηλαδή το να... Εντάξει, άρα τους έχουν υπέρα πλέον τους υπολόγιζε.
Ναι, ναι, ναι. Είναι. Έχουν πλέον σε. Εντάξει. Τι να λέμε. Από εκεί και. Ναι. Συγγνώμη, κάτι άλλο τώρα. Συγγνώμη, γιατί πέρα μου είπε η γυναίκα μου, το ακούσαμε στην ΕΤΡΙΑ στην εκπομπή τη Βαβέλ του Γιάννη Κύρμπα. Τη Βαβέλ. Ναι. Η Γιάννη Κύρμπα. Δεν είχε αφιλία, δεν ξέρω, στην ΕΤΡΙΑ τα ακούσαμε. Μάλιστα. Οκ, οκ, θα το δούμε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια ανακοίνωση της ΥΠΑ της Αρμοστίας ότι επίκειται τρομακτική ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Είναι, πώς θα το πούμε, είναι από την ΥΠΑ της Αρμοστίας η ανακοίνωση και υπάρχει και μια ανακοίνωση που λέει αυτά που είπα προηγουμένως εγώ, δηλαδή ότι ανησυχεί βαθύτατα για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η ανακοίνωση αυτή, το newsletter, έχει βγει στις 22 Μαρτίου 2016, δηλαδή είναι σημερινή, σε briefing, έτσι, στο Palais des Nations, στην Γενέβη, και ότι ανησυχεί πάρα πολύ για την όλη αυτή την ιστορία με τα hot spots στα ελληνικά νησιά κτλ. Δεν έχω τώρα το χρόνο να το διαβάσω αναλυτικά ολόκληρο, γιατί είναι αρκετά μεγάλο, αλλά δεν φαίνεται να λέει ότι φεύγει. Ναι, και εγώ που έχω μπει τώρα δεν υπάρχει, και εδώ στο γραφείο στην Ελλάδα δηλαδή κιόλας δεν αναφέρει κάτι. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε από πού το βρήκανε. Όπως και να έχει, πάντως υπάρχει το εξής. Λοιπόν, μας έστειλε ο συναγωνιστής που είναι επί των ειδήσεων, μας έστειλε την είδηση, την αναστολή μέρος των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, ανακοίνωση είπα τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, αντιδρώντας τη λειτουργία των κέντρων κράτησης. Δεν θα επιχειρούμε στα κέντρα κράτησης της Ελλάδας, επισήμανε η είπα τη αρμοστία, τονίζοντας ότι αποτελεί κόκκινη γραμμή για την επιχειρησιακή μας δραστηριότητα. Χαρακτήρισε μάλιστα νέο και αδύναμο το ελληνικό σύστημα χορήγησης ασύλου, ενώ εξέφρασε την ανησυχία της για την επάρκεια των δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Αναφορά έκανε και στις προσφυγικές ροές, διαβεβαιώνοντας ότι οι Σύριοι εξακολουθούν να επιλέγουν την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό προς τις χώρες κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Άλλωστε, διευκρίνησε ότι στην Ιταλία καταγράφηκαν μόλις 6 Σύριοι πρόσφυγες κατά τους 2 πρώτους μήνες του 2016. 6, αριθμός 6. Έτσι, σε εμάς 52.000. Έτσι. Και η συμφωνία είναι ένα προς ένα. Το από πώς υλοποιείται, ένα θα στέλνουμε πίσω, ένα θα παίρνουμε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, κατά τα άλλα βεβαίως, είμαστε ένα πλέον ρατσιστικό κράτος που αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες ως, πώς να το πούμε, ζώα. Λοιπόν, και όλοι αυτοί που χειροκροτάνε τα hot spots και βεβαίως ελπίζουν στο να φάνε από αυτή την ιστορία, διότι σήμερα θα συζητήσουν στη Βουλή, δεν ξέρω, μπορεί να έχει αρχίσει ήδη η συζήτηση, τα περί διαπλοκής αυτή την ιστορία. Ποιοι οι διαπλεκόμενοι θα μιλάνε περί διαπλοκής? Αυτοί που δίνουν στον Μπόμπολα, στον Άκτορα και σε όλους αυτούς, ακόμη και αυτές τις άθλιες υποδομές που φτιάχνονται στα κέντρα κράτησης. Και το ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι μας κοστίζουν και ο Κούκος Αηδώνη. Δηλαδή δεν φτάνει το ότι οι υποδομές αυτές είναι άθλιες και μάλιστα πρόκειται για εξαθλίωση των ανθρώπων αυτών που θα στεγαστούν εκεί, αλλά τους το πληρώνουμε χρυσάφι. Γιατί πρέπει ο κύριος Μπόμπολας. Να πάρει και ο κύριος Μπόμπολας, και από εκεί είναι δυνατόν. Είναι μέγα σκάνδαλο αυτό, ρε Δημήτρη. Μέγα σκάνδαλο, ας πούμε. Έτσι. Να δεις, αυτοί θα τις φτιάξουν τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Βέβαια, σαφώς δεν το συζητάμε. Και το ενδιαφέρον είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, έχουμε τρελαθεί, έχουμε πάθει παράκρουση. Στο δικό μας πολιτισμό, και όχι στο δυτικό πολιτισμό, στο δικό μας πολιτισμό, ο πρόσφυγας είναι ιερό πρόσωπο. Και το ξαναλέμε, επειδή ακούω τρελά πράγματα, και βεβαίως οφείλεται σε όλο αυτό το αλυσβερίσι, το ειδησογραφικό. Ο πρόσφυγας, όταν είναι πρόσφυγας, προσέξτε, η ελληνική κυβέρνηση, όπως με εντολή των Ευρωπαίων, βεβαίως καλύτερη είναι αυτή της κυβέρνησης. Εδώ ο άλλος ταυτίστηκε με τους σιωνιστές. Εντάξει, το επόμενο βήμα είναι να αγκαλιαστεί με τον Χίτλερ, να φορέσει και μουστάκι κιόλας, πάει κιόλας. Έχει το πρόσωπο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και τι κάνουνε? Πουλάνε παραμύθι στον κόσμο ότι οι πρόσφυγες και αυτό και τόνα και τ' άλλο για τους πρόσφυγες, ότι και την ίδια ώρα, ενώ στον κοσμάκι λένε ότι είναι πρόσφυγες, δεν τους αποδίδουν
την ιδιότητα του πρόσφυγα. Νομίμως, δηλαδή νομική υπόσταση πρόσφυγα. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό και λέει εδώ η είδηση, γιατί το έχω δει και σε άλλες ανακοινώσεις της ΥΠΑ της Αρμοστίας, που λέει ότι είναι αδύναμο και αδύνατο το σύστημα χορήγησης ασύλου. Γιατί όταν λες σε ένα σύρο έρχεσαι από πόλεμο περιοχή και σου δίνω το καθεστώς του πρόσφυγα, του δίνεις και τα απαραίτητα χαρτιά που συνοδεύονται αυτά, βεβαίως σε συνεργασία με την ΥΠΑ, τη αρμοστία του ΟΗΕ. Από τη στιγμή που πάρει τα χαρτιά ο πρόσφυγας και έχει νομική προσωπικότητα, δηλαδή έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας σε ένα κράτος της συνθήκης της Γενέβης του 1951, κανένα κράτος της συνθήκης της Γενέβης δεν μπορεί να το αρνηθεί την είσοδο, με εξαίρεση εάν τον κηρύξει σε κίνδυνο για την εθνική του ασφάλεια και την εθνική άμυνα της χώρας. Μόνο αυτή η εξαίρεση υπάρχει. Κατανοητό, μην ακούτε αυτούς τους ανόητους ή τους παπαγαλάκια. Της Ευρώπης κράτος κιόλας, έτσι. Βεβαίως Ευρώπης, ναι. Λυπάμαι για αυτούς που τα λένε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να κλείσουν σύνορα. Όταν ο πρόσφυγας έχει αναγνωρισμένη νομική ιδιότητα. Ωραία, αν το κάνει. Αν το κάνει. Καταγγέλλεις. Όχι καταγγέλλεις, πρέπει να καταγγελθεί στον ΟΗΕ. Στον ΟΗΕ. Τίθεται θέμα πλέον παρουσίας του κράτους αυτού ως μέλους του ΟΗΕ. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό. Άμεσες κυρώσεις όμως τι μπορεί να του κάνεις. Άμεσες κυρώσεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό σου λέω, εγώ δεν δέχομαι, ρε παιδί μου. Δεν βάζω μέσα κόσμο. Δεν ανοίγω τα σύνορά μου. Άρα σε εγκλωβίζει. Δεν μπορείς να το λύσεις το θέμα. Παρό τις καταγγελίες, παρά τα. Υπάρχουν μια σειρά κυρώσεις που μπορείς να πάρεις εναντίον του. Εντάξει, τουλάχιστον το διεθνοποιείς και τους δίνεις. Καταρχάς, τις κυρώσεις που έχουν πάρει ενάντια στη Συρία. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω γιατί στερεί τα φάρμακα στον πληθυσμό της Συρίας. Στο όνο ότι ο Άσαντ είναι ο κακός. Mm-hmm. Εντάξει, τους στερεί τις εισαγωγές φαρμάκων. Και αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα το γιατί υπάρχει αυτή η φυγή από τη Συρία, με καταγγελίες της κυβέρνησης της Συρίας, και την ίδια ώρα δεν το κάνεις αυτό το πράγμα για άλλες χώρες οι οποίες καταπατάνε τα ανθρώπινα δικαιώματα βάναυσα. Mm-hmm. Η ιστορία της συνθήκης της Βιέννης για το προσφυγικό είναι κορυφαίο θέμα για τον ΟΗΕ. Δεν είναι τυχαίο, έχει δύο πυλώνες που στέκεται το ανθρωπιστικό δίκαιο. Το ένα είναι ο κατατρεγμένος μέσα σε μια χώρα, δηλαδή καταπάτηση του ανθρώπινου δικαιώματος, το λεγόμενο διεθνές ποινικό δίκαιο σε σχέση με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και το άλλο είναι η μεταχείριση προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή των ροών. Αν το αρνηθείς, αρνείσαι στην πραγματικότητα την συμμετοχή σου στον ΟΗΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία, ενώ δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967, στη συνθήκη της Γενέβης είναι, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορεί να είναι μέλος του ΟΗΕ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπαίνει ένα τεράστιο ζήτημα. Ας πάρει απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μέλος του ΟΗΕ. Ποιος θα το πάρει? Γι' αυτό και είναι έγκλημα. Είναι ρατσιστική πολιτική, είναι λογική apartheid το να μπορέσεις να φέρνεις αυτόν τον κόσμο μέσα, που είναι περίπου 70.000, 52-70, δεν ξέρω πόσο είναι. Βλέπουμε διαφορετικά νούμερα, δεν έχει σημασία. Το πάντως είναι πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ αυτός ο κόσμος, και δεν του δίνεις τα πρέποντα ως νομική υπόσταση. Πρέπει να αποκτήσει νομική υπόσταση ο άνθρωπος. Όταν αποκτήσει νομική υπόσταση, μπορεί να μετακινείται ελεύθερα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Mm-hmm. Και μια σειρά άλλα πράγματα. Όπως επίσης και το non-refoulement. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να τον επιστρέψεις πίσω σε χώρα όπου είναι επισφαλής. Και η Τουρκία είναι επισφαλής, γιατί δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 67, και βεβαίως γιατί ξέρουμε τι γίνεται μέσα, έτσι, το τι γίνεται, εδώ σφάζει το δικό της πληθυσμό. Καταρχήν δεν μπορεί να τον οριοθετήσει ως πρόσφυγα, εφόσον δεν είναι στο πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης. Δεν μπορεί. Νομική κάλυψη να του δώσει πίσω. Όπως δεν μπορεί να τον επιστρέψει πίσω και σε χώρα από όπου έχει πλέον νόμιμα πάρει τα χαρτιά του. Γι' αυτό και συνήθως, τουλάχιστον παλιότερα, όταν υπήρχαν αμφισβητούμενες περιοχές, γκρίζες ζώνες δηλαδή, και μια χώρα δεν αμφισβητούσε το προσφυγικό σου, την προσφυγική σου ιδιότητα ή το άσυλο που έχεις πάρει από άλλη χώρα, ναι, τι έκανε? Συνήθως οι Αμερικανοί το κάνανε αυτό. Mm-hmm. Τους κρατούσαν στο αεροδρόμιο.
κάνανε κράτηση στο αεροδρόμιο. Μένανε δηλαδή σε έναν χώρο όπου, να το πούμε έτσι, τους χαρακτήριζαν ως stateless, δηλαδή χωρίς κράτος, χωρίς κρατική υπόσταση, χωρίς νομική ουσιαστικά υπόσταση. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι λεπτομέρειες. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ένα ρατσιστικότατο κράτος. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτική apartheid εναντίον αυτού του πληθυσμού και βεβαίως δεν αναγνωρίζει καν αυτό που είναι οφθαλμοφανές για οποιοδήποτε. Ότι η ίδια έχει καταστρέψει τη Συρία. Αυτό ξαναπέστω. Τα αυτονόητα πράγματα, ρε γαμώτο. Τι να πεις, τα αυτονόητα πράγματα. Όποιος τα χειροκροτάει όλα αυτά δεν είναι απλά ρατσιστής, είναι φασίστας με όλη την έννοια του. Όποιος χειροκροτάει αυτή την κατάσταση και με τον τρόπο που φτιάχνουν τα στρατόπεδα κράτησης, όταν τα καταγγέλει και ο ΥΠΑΤΗ αρμοστία, δηλαδή δεν περιμέναμε. Η ΥΠΑΤΗ αρμοστία, με συγχωρείτε, δηλαδή δεν είναι τίποτα φοβερό, ούτε καμιά επαναστατική οργάνωση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εντάξει, είναι το στοιχειώδες, λέει. Δεν λέει τίποτα φοβερό. Πάντως έχουμε και εδώ μέτρα, έτσι, σε ετοιμότητα η ελληνική αστυνομία μετά το χτύπημα στις Βρυξέλλες, με συσκέψεις από το πρωί, αλλεπάλληλες, και ήδη τα πρώτα μέτρα προστασίας είναι στο μετρό, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο αεροδρόμιο και στις ξένες πρεσβείες. Αυτά λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και έχουν επίσης ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφάλειας για την περιφρούρηση στόχων κυρίως βελγικού, γαλλικού, ολλανδικού ενδιαφέροντος και άλλων ευρωπαϊκού γενικότερα ενδιαφέροντος. Επόμενο ήταν ότι και εδώ θα είχαν ένα σφίξιμο, και τώρα και με όλο τον κόσμο που υπάρχει, τους πρόσφυγες που υπάρχει εδώ. Είναι φυσιολογικό. Και να πω κάτι άλλο. Έγιναν καινούργιες διαδηλώσεις στην Ιδωμένη για το κλείσμα των σύνορων. Προσέξτε, η δυνατότητα να κλείνουν τα σύνορα τα κράτη δεν είναι απόρρια της εθνικής τους κυριαρχίας, όπως μας λέει ο φερόμενος ως Έλλην Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας, αλλά εντολή των Ευρωπαίων που προέρχεται από το γεγονός ότι κρατάμε πληθυσμό εδώ χωρίς νομική υπόσταση, χωρίς να του δίνουμε νομική προσωπικότητα. Δηλαδή να έχει δικαιώματα. Γι' αυτό τον κρατάνε σε λίμπο, πώς να το πούμε, σε ζώνη λυκόφωτο, του λυκόφωτο. Τους κόλλησε στον τοίχο όμως ο Πρωθυπουργός του Δικός μας. Τους είπε ότι ναι, τους κόλλησε. Δηλαδή τους είπε, δεν γίνεται να πρέπει εδώ η ευρωπαϊκή κυριαρχία να ισχύει και σωστά για τους πρόσφυγες και την έθνη, αλλά όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά, με τα δημοσιονομικά να έχουμε πρόβλημα. Κατάλαβες, εκεί τους κόλλησε στον τοίχο. Πρέπει να το παραδεχτείς αυτό. Αυτή ήταν η δήλωσή του, αν την κατάλαβες καλά. Όχι, δεν την κατάλαβα. Παραλύλησε την. Χαμηλή νοημοσύνη, δεν μπορεί να την καταλάβω. Νομίζω, από όσο τη θυμάμαι, γιατί έγινε και τις περασμένες μέρες, παραλύλησε την εθνική κυριαρχία που μπαίνει για ζητήματα προσφυγικού. Και το δέχεται η Ευρώπη και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί μπαίνει εκεί στο προσφυγικό και δεν μπαίνει στα δημοσιονομικά, αναρωτήθηκε. Εκεί λέει, τους αφήνεται αυτούς να κλείνουν τα σύνορα γιατί θέτουν ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Ενώ εμείς που θέτουμε ζήτημα εθνικής κυριαρχίας ανεξαρτησίας, ότι έχει περισταλεί λόγω των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Ναι, δεν είναι. Ναι, τους κόλλησε το δίχο, ρε παιδί μου. Το ακούσανε και είπανε, έχει δίκιο το παιδί. Ναι. Εγώ αφιβάλλω εάν βγάζει κουβέντα κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Είναι που δεν βγαίνουν επίσημα πρακτικά. Γιατί έτσι και βγαίνανε επίσημα πρακτικά, το γέλιο που θα έπεφτε, μάλλον το κλάμα, η κλαυσίγελος με την ξεφτύλα της ελληνικής παρουσίας στα πράγματα, βεβαίως και το πόσο αντίσταχτη είναι η υπόλοιπη. Γιατί από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε στον ξένο τύπο, όπου δημοσιογράφοι βγάζουν στον αέρα δηλώσεις και τοποθετήσεις μέσα από τις συνόδους. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα πώς γίνεται? Συνήθως έχουν πολύ καλές επαφές με τους βοηθούς και οι συμβούλους των ηγετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συνόδου στέλνουν μηνύματα στους δημοσιογράφους απ' έξω για το τι λέγεται εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, πραγματικά μιλάμε για αδίσταχτους. Ναι. Αδίσταχτους. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχουν μακρύς κοινόδοντες οφείλεται καθαρά σε οδοντίατρους, δεν είναι θέμα. Δηλαδή, για να μην τρομάξει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Πάντως, ο κύριος Κουλέτης μας είπε ότι τα πρώτα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας δεν δείχνουν ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Η ανακοίνωση σημερινή του
της ΗΠΑ της Αρμοστίας υποδηλώνει ότι καταπατήθηκε η συμφωνία, ακόμη και αυτή ναι. η συμφωνία που υπήρξε. Το λέει η ΗΠΑ της Αρμοστίας. Χίλια και άτομα ναι. πρόσφυγες δηλαδή. Πώς το λέει η ΗΠΑ της Αρμοστίας και πώς το λέει και ο Σκουρλέτης όμως. Τα πρώτα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας πάντως δεν δείχνουν ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Έτσι. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι συνεχίζεται ο ίδιο βιολί. Ναι, εμείς το κάτι αισθανόμαστε ότι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Βασίλης μας λέει: μπορούμε εδώ να επισημάνουμε ότι αν η Ελλάδα-Ευρώπη και τα λοιπά συμμορφωνόταν και τηρούσε τη συνθήκη της Γενέβης, θα ερχόταν στο προσκήνιο ότι η Τουρκία δεν την έχει υπογράψει. Την έχει υπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης. Δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο του 67 στη Νέα Υόρκη, της Νέας Υόρκης. Ως εκ τούτου θα συνδιαλεγόταν με άλλους όρους η υποτεθέμενη ευαίσθητη προς πρόσφυγες με την Τουρκία. Έτσι αλλιώς, εάν τηρούσαμε τα διεθνώς νόμιμα, η Τουρκία ήταν στον τοίχο. Με την πλάτη στον τοίχο. Είχε σοβαρότατο πρόβλημα. Και εδώ, ρε παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι παρακολούθησα στο Al Jazeera και το Russia Today ορισμένα εκπληκτικά δημοσιογραφικές αποστολές, οι οποίες έγιναν στην τουρκική πόλη Τσίζρε. Αυτές την προηγούμενη εβδομάδα, από πολλούς μήνες, από το Σεπτέμβριο εισέβαλε ο τουρκικός στρατός στην Τσίζρε, μιλάμε για τουρκική πόλη σε τουρκικό έδαφος με Τούρκους πολίτες. Το μεγάλο βέβαια έγκλημά τους είναι το ότι είναι κουρδικής καταγωγής κατά πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι είναι Σύριοι και Άραβες γενικότερα. Και μπήκαν δημοσιογράφοι οι οποίοι κατέγραψαν εικόνες οι οποίες είναι βιβλικής καταστροφής. Μες στην πόλη, ε. Έχει ισοπεδωθεί ολόκληρη η πόλη. Μιλάμε για μια πόλη 120.000 ανθρώπων. Τα θύματα είναι ανυπολόγιστα. Δεν έχει γίνει η έρευνα και διάσωση ή τέλος πάντων η πιστοποίηση, ταυτοποίηση των πτωμάτων. Οι δημοσιογράφοι λέγανε ότι μυρίζει τέτοια πτωμαίλα η πόλη, που οφείλεται στο γεγονός ότι κάτω από τα συντρίμια όλων των πολυκατοικιών ήταν πολύ ανεπτυγμένοι, βρίσκονται πτώματα. Το εντυπωσιακό στην όλη ιστορία, ειλικρινά το φοβερά εντυπωσιακό, είναι ότι οι καταγγελίες για ομότητες αποκεφαλισμοί από τον τουρκικό στρατό, δολοφονία εν ψυχρό τραυματιών σε πρόχειρα νοσοκομεία που είχαν στηθεί μέσα σε καταφύγια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, η είσοδος του τουρκικού στρατού έγινε με μπαράζ πυροβολικού στην πόλη, όπου βομβαρδίστηκε ολόκληρη η πόλη, γι' αυτό και δεν υπάρχει τίποτα που να σώζεται. Δεν υπάρχει ένα κτίριο που να μην έχει καταρρεύσει σε αυτή την πόλη. Και μιλάμε για χιλιάδες θύματα. Καταγγέλλεται ότι 150 κρατούμενοι δημόσια εκτελέστηκαν, αποκεφαλίστηκαν από τις τουρκικές ειδικές δυνάμεις προκειμένου να τρομάξουν τον πληθυσμό και προς παραδειγματισμό, και όταν τους πετάξαν στη φωτιά. Μετά με εμπριστικά πυρομαχικά βάζανε φωτιά σε συμπλέγματα κατοικιών και πολυκατοικίες που κρύβονταν άμαχοι, με τη δικαιολογία ότι ανάμεσά τους κρύβονταν αντάρτες του ΠΚΚ. Όλα αυτά τα πράγματα, τα εντυπωσιακά, δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση τύπου Συρίας, αλλά μέσα στην Τουρκία. Και εδώ θυμίζουμε ότι η Τσίζρε είναι μία από τις 4 κουρδικές πόλεις οι οποίες είναι στο στόχαστρο του τουρκικού στρατού, στην τουρκική επικράτεια με Τούρκους πολίτες. Και δεν μιλάει κανένας. Με συγχωρείτε δηλαδή, γιατί οι δύο Ισραηλινοί που σκοτώθηκαν, αδίκως βεβαίως, από τη βομβιστική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη, επί της αυτοκτονίας στην Κωνσταντινούπολη, είναι πιο σημαντική για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους 150 ή τους χιλιάδες άλλους αμάχους, γυναίκες και παιδιά που δολοφονήθηκαν την κρατική τρομοκρατία της Τουρκίας. Γιατί 27 Βέλγοι πολίτες, αν είναι πολίτες, οι νεκροί των βομβιστικών ενεργειών σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες είναι πιο σημαντικοί από τους χιλιάδες που έχουν δολοφονηθεί.
Η διαφορά είναι μία. Ότι αυτοί είναι ξανθή άριοι, ενώ στη Τζίζρε είναι μελαμψή ανατολίτες. Αυτή είναι η όλη λογική. Βεβαίως, γιατί έχουμε τρομοκρατία και από τη μία και από την άλλη πλευρά, έτσι. Ναι, και μάλιστα κρατική τρομοκρατία. Την καταδίκασε κανένας. Μήπως το Ελληνικό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε να βγάλει μια ανακοίνωση, κάτι να πει. Μιλάμε για κρατική τρομοκρατία. Σε λίγο θα δεχόμαστε πρόσφυγες από την Τουρκία. Όχι πρόσφυγες Σύρους διαμέσου της Τουρκίας, Τούρκους από την Τουρκία. Δημήτρη, εδώ επιβραβεύεται η Τουρκία γι' αυτό. Παίρνει 3 δις μέχρι τον Ιούνιο. Σκάνανε, λέει, λίγο κράτη και δεν τις όχι μόνο, αλλά... Θα πάρει και άλλα 3 αργότερα. Όχι μόνο αυτό, αλλά ξεκίνησε και τις ενταξιακές διαδικασίες, διότι βεβαίως τηρεί κατά γράμμα ή τέλος πάντων κατεφημισμών τις περίφημες ευρωπαϊκές αξίες. Αλήθεια, έχεις παρακολουθήσει αυτό το. Είπε ότι θα βάζει βέτο η Κυπριακή κυβέρνηση κτλ. Αλλά σε ένα σημείο, νομίζω σε ένα άρθρο 33, κάπως έτσι. Κεφάλαιο. Κεφάλαιο 33. Εκεί δεν βάζει, συμφώνησε, έκανε μια παραχώρηση ο κύριος Αναστασιάδης. Έχουμε υπόψη μας, το έχεις δει μήπως, τι είναι αυτό το κεφάλαιο 33 που επιτρέπει την... να συζητήσουν για τον προϋπολογισμό, αυτό είναι. Αυτό είναι το κεφάλαιο 33 νομίζω. Να συζητήσουν τον προϋπολογισμό της ενταξιακής διαδικασίας. Αυτό το επέτρεψε η... Ουσιαστικά κάναμε πάλι μια μικρή παραχώρηση εκεί. Κανένας δεν έβαλε το καθεστώς κρατικής τρομοκρατίας που έχει επιβάλει αυτή τη στιγμή ο Ερντογκάν ενάντια στη λεγόμενη τρομοκρατία των Κούρδων. Παρεμπιπτόντως, η εισβολή του τουρκικού στρατού τόσο στη Τσίζρε όπως και στο Διάπακερ και σε άλλες τουρκικές πόλεις μικρότερες ενδεχομένως από αυτές έγινε με αφορμή τις λεγόμενες βομβιστικές ενέργειες ή τρομοκρατικές ενέργειες που έγιναν τον Αύγουστο στην Κωνσταντινούπολη και μετά στην Άγκυρα. Η κυβέρνηση είπε ότι αυτά είναι προϊόν του ΠΚΚ, τρομοκρατίας του ΠΚΚ, και επιτέθηκε με στρατό σε αυτές τις πόλεις παρά το γεγονός ότι δεν είχαν εντοπιστεί δυνάμεις του ΠΚΚ, ανταρτών ενόπλων δηλαδή, ούτε μετά τις επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού δεν ανεβρέθη το ένα στοιχείο, ρε παιδί μου, να πει ότι βρήκαμε αυτό το οπλοστάσιο, βρήκαμε αυτή την οργανωμένη αποθήκη πυρομαχικών, κάτι που να υποδηλώνει ότι στην πόλη μέσα ή στις παρυφές της βρισκόταν οργανωμένη ένοπλη δύναμη του ανταρτών ή οτιδήποτε τρομοκρατών, πως τους λέει ο Ερντογκάν, του ΠΚΚ ή κάποιου άλλου εμφάνταστο αντιπάλου. Λοιπόν, τίποτα, ισοπεδώσανε αυτές τις πόλεις, κατακρεουργήσανε τον πληθυσμό τους, που θεωρείται με βάση το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις του ΟΗΕ ή τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών ως το υπέρτατο έγκλημα που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση, και δεν λέει κανένας τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει να προσέξει, σας παρακαλώ, κύριε Ερντογκάν, να προσέξετε, σας παρακαλώ, τις ευρωπαϊκές αξίες, να τις στηρείτε. Ποιες ευρωπαϊκές αξίες? Ολοκληρωτικής σφαγής, όπου η τρομοκρατία επιτρέπεται μόνο όταν ασκείται από το κράτος και την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό είναι ντροπή το να συζητάμε. Το έβαλε κανένας? Ο κύριος Τσιπηρίπο το κατόβαλε? Δηλαδή, δεν υπάρχει πιο ισχυρό χαρτί από αυτό? Να τους εγκαλέσεις και να το δημοσιοποιήσεις και να το κάνεις διεθνές ζήτημα? Δεν ξέρω, δηλαδή, τι που τα έχουμε χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Όχι, αστείευεσαι τώρα, πώς θα. Τι λες τώρα, εδώ έγινε και διδάκτορο άνθρωπος από τουρκικό πανεπιστήμιο, ιδιωτικό. Ναι, όπως έχουμε πει, είναι διδάκτορ της έδρας γελιοποίησης οικονομικής επιστήμης. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Αυτό λέω κι εγώ, ένα λεπτάκι, εδώ να βρούμε και το τραγούδι που θα βάλουμε. Να δώσουμε τη γραμμή και μετά να πάμε. Στο διαλυματάκι. Ναι. Ωραία. Γεια σας, σας ακούμε. Χαίρετε. Από Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη λέγουμε. Γεια σας. Δεν θέλω να αναφέρω μόνο ένα πράγμα. Λέω ένα από τα λίγα, όπου το γράφω και σε πρώτη ζήτηση πάντα. Λέω ένα από τα καλά, λίγα καλά των Εγγλέζων, των αγώνες των Εγγλέζων, είναι το εξής. Πάντα όταν ψάχνουν να βρουν κάτι, οτιδήποτε, είτε οικονομικό έγκλημα, είτε φόνο, είτε απάτη, και δεν ξέρουν ποιος είναι ο άνθρωπος, έχουν μια θεωρία, μια κοσμοθεωρία. Ξεκινάνε πάντα από το ποιος ωφελείται. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ναι, βέβαιος. Αυτό νομίζω ισχύει και για τη σημερινή, ότι γενικά για όλα τα γεγονότα, και το πολύ σωστά, έτσι δεν είναι? Ποιος ωφελείται λοιπόν από αυτό που έγινε σήμερα?
πολιτείες της Ευρώπης, υποτιθέμενες. Έτσι δεν είναι? Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Αυτό δεν ήθελα να πω. Λέω γενικά, λέω αυτή η θεωρία, λέω, του ποιος ωφελείται, σε κάνει να ψάχνεις πράγματα. Και όχι όπως μας τα λένε. Mm-hmm. Αυτά. Λοιπόν, σε χάρηκα και πολύ χθες το βράδυ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να μας τα λες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Μιλάμε για τις εξελίξεις που έχουμε για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Βεβαίως, μας λένε ότι αναβλήθηκε η κουβέντα για τη διαπλοκή, μάλλον πάει η Δευτέρα. Και κουβέντα για τη διαπλοκή. Ναι, στη Βουλή. Αναβλήθηκε γιατί πώς να το κάνουμε, πρέπει να βρούνε και άλλα στοιχεία, δεν είναι θέμα έτσι. Είναι, ακούγα και χθες μέχρι να μπω στο στούντιο την προηγούμενη εκπομπή, αυτόν τον τύπο ας πούμε από την Αυγή, δηλαδή ο κυβερνητισμός στη δημοσιογραφία με αυτούς τους τύπους έχει ξεπεράσει κάτι προηγούμενο, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον οι προηγούμενοι είχαν το τάκτ. Οι δημοσιογράφοι, τα δημοσιογραφικά τους παπαγαλάκια εννοώ πάντα, ναι. Να έχουν, να κρατάνε και κάποια, ξέρεις, ναι βεβαίως βάζουμε πλάτη και στηρίζουμε την κυβέρνηση, πάντα ήταν αυτό, αλλά κρατούσαν μια απόσταση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, για να δήθεν αντικειμενική δημοσιογραφία, τύπου Χατζηνικολάου παράδειγμα, αλλά αυτοί από την Αυγή, ρε παιδί μου, μου κάνουν φοβερή εντύπωση. Ναι, ναι, εντάξει, έχουν όντως. Και το κόκκινο επίσης είναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά έβλεπα χθες τον διευθυντή της Αυγής στο διάλογο. Πουλακίδας, πουλαρίκας, πουλατρέχα γύρευε. Κοίταξε, ήταν ο Καπάτος νομίζω μέχρι σε ένα διάστημα. Ναι, δεν ξέρω. Καπάτος. Ναι. Ο οποίος, συγγνώμη, ήρθε στην ΕΡΤ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, παγώγει το παιδί. Γιατί ξέρετε, έχει μεγάλη σύνδεση. Ναι. Είναι όλους αυτούς που λέω, είναι η αργόσχολη της Βαλαωρίτου. Αυτοί δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Ποτέ. Ποτέ. Κομματική καμαρίλα και το κόμμα τους διόριζε για να κάνουν δουλειά. Ποια δουλειά? Αυτό που κάνουν και σήμερα. Να είναι παπαγαλάκια της εκάστοτε ηγεσίας που τους εξασφαλίζει την αμοιβή. Και αυτοί εμείς περιμέναμε το 2014 και 2015, όχι εμείς, αλλά κάποιοι από εμάς, ο κόσμος δηλαδή, περίμενε θα τους βγάλουν από τη. Και χθες αυτό που με εντυπωσίασε και με σόκαρε, δεν ήταν καμία βεβαίως. Πολλά προσωπικά προβλήματα που μου είπαν χθες ή που μου είπαν σήμερα το πρωί, πραγματικά ήταν σοκαριστικά. Αλλά αυτό που με σόκαρε από την άποψη, ακόμη και περισσότερο από αυτούς τους τύπους που βγαίνουν και με βρίζουν ή οτιδήποτε, ας πούμε, χθες δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, αλλά βγαίνουν κατά καιρούς και λένε διάφορα, ναι. Ανυπόλοιπτος, κινδυνολόγος και τέτοια πράγματα, δεν πειράζει. Πείτε ξύδι να σας συνελθείτε. Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, αν ήμουν ανυπόλεπτος κινδυνολόγος ή φασίστας ή οτιδήποτε, θα με βγάζανε πάνω και με ξεσκίσουνε. Γιατί δεν τολμάνε. Γιατί δεν τολμάτε, μάγκες. Και να δούμε πώς έχω πει διαχωράει ο σάκος. Λοιπόν, έτσι, πρόσωπο με πρόσωπο δίνονται οι μάχες. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Λοιπόν, αρνούνται όλοι. Ριζικά. Πάμε παρακάτω όμως. Αυτό το πράγμα είναι βέβαια δικαίωμά τους, δεν μπορούμε να το συζητάμε. Η ιδιοκτησία τους είναι η χώρα, η ιδιοκτησία τους στα μέσα μαζικής εξαχρίωσης. Εξαχρίωση, όπως το λες. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι το πόσο εύκολα πειθόμαστε για το ότι εκβιάστηκε το παιδί. Εκβιάστηκε το παιδί. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή. Ναι, εκβιάστηκε, ναι. Οπότε πούλησε τη χώρα του. Και το θεωρούμε ως ελαφρυντικό αυτό. Να εκβιάστηκε πρωθυπουργός της χώρας. Και πούλησε τη χώρα και το λαό της. Με συγχωρείτε, αλλά όταν είσαι, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα και θα το λέω πάντα, όταν αναλαμβάνεις υπεύθυνη θέση και δει επικεφαλής μιας ολόκληρης χώρας, βάζεις το κεφάλι στον τορβά, εάν χρειαστεί, και το χάνεις, εάν χρειαστεί. Όχι εκβιάζεσαι εσύ και βάζεις το κεφάλι των υπολείπων στον τορβά. Και στο κάτω γραφείς, αν ήταν έντιμος και εκβιάστηκε και έκανε κάτι παρά και ενάντια στη θέλησή του, παρετείτε. Παρετείτε, παιδιά, δεν μπορώ, δεν είμαι σε θέση, με έχουν απειλήσει, με έχουν κάνει, με έχουν δείξει και φεύγει. Και φεύγει
μιλώντας τον κόσμο ντόμπρα στα ίσα και λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, όχι κοροϊδεύοντας με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι νομιμοποιούμε και τον εκβιασμό ταυτόχρονα. Ε? Βέβαια. Okay. Άρα τι λέμε, εκβιάστε με, γιατί περνάει. Ακριβώς, περνάει. Εδώ είναι ολόκληροι πρωθυπουργοί, εκβιάζονται και δεν τρέχει τίποτα. Σας ακούμε, καλησπέρα. Ναι. Ναι, πέστε μου. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Μιλώ με τον κύριο Γαζάκη. Ναι, βέβαια. Και με το, και με το Θέμη τον Συμβουλόπουλο. Ναι. Γεια σας. Ήθελα έτσι να ρωτήσουμε καταρχήν συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας, για την προσπάθεια που καταβάλλετε. Για όλα εύχομαι να σας δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο. Θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο πρακτικό. Αν και συμφωνώ με όλα αυτά που αναφέρετε, έτσι είναι ανάγκη να τακτοποιήσουμε κάτι πιο πρακτικό. Ναι. Όταν οι τράπεζες με βάση τον νόμο 4224 του 2013, ναι, τον κώδικα δεοντολογίας, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Ναι. Υποχρεωτικά. Και ναι, επίσης να αιτιολογούν το ποσό της μηνιαίας δόσης που προτείνουν. Ναι. Ώστε να είναι αυτό να είναι βιώσιμο. Σωστό. Και λογικό. Λοιπόν, όταν δεν το κάνει αυτό, δεν το κάνουν αυτό οι τράπεζες, χωρίς να γνωρίζω νομικά, σκέφτομαι ότι κάποιος που δεν εφαρμόζει ένα νόμο παρανομεί. Ναι. Σωστά. Ναι. Τι κάνουμε λοιπόν όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, πώς το αντιμετωπίζουμε? Καταρχάς ξέρετε ότι ο νόμος λέει ότι για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που όμως που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν καθοριστεί οι εύλογες δαπάνες για ένα ζευγάρι, παραδείγματος χάρη, ορίζουν το λιγότερο 900 ευρώ το μήνα. Όταν αυτό το ζευγάρι παίρνει 550-580 το μήνα. Ναι. Και πώς θα, τι θα κάνει, τι θα του κάνουν, τι πρέπει να του ζητήσουν οι τράπεζες και τι πρέπει να, και πώς θα επιβιώσει? Θεωρητικά δεν μπορούν να του ζητήσουν τίποτα. Δεν μπορούν, εντάξει, λογικά. Ναι. Ας πούμε όμως ότι... Αλλά πρέπει να υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, ξέρετε. Ναι, για να το εφαρμόσουμε αυτό, δηλαδή αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο, ναι. Στο δικαστήριο. Ο δικαστής όμως θα δικάσει με βάση τον νόμο και τη λογική, ή θα αντιμετωπίσουμε άλλα εκεί και θα ψάχνουμε... Αυτό τι να σας πω τώρα. Κοιτάξτε, γενικά οι δικαστές πιέζονται πάρα πολύ να αναδείξουν το ζήτημα των τραπεζών, το συμφέρον των τραπεζών και το δημοσιονομικό ζήτημα της χώρας ως κορυφαίο, κάτι που ταυτίζεται με το δημόσιο συμφέρον. Και έτσι το συμφέρον του πολίτη είναι τελείως δευτερεύον. Βέβαια, κάποιοι δικαστές ανθίστανται και βγάζουν αποφάσεις οι οποίες είναι γενικά υπέρ του πολίτη. Όπως και οφείλουν βέβαια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παρακενάντια στον νόμο. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι λίγη. Ναι. Και έχει να κάνει με το πόσο αντέχουν την πίεση. Όμως ένας δικαστής, εάν το παραβλέψει αυτό, το ότι η τράπεζα δεν λειτουργεί νόμιμα, αν το παραβλέψει, κατά συνέπεια παρανομεί και ο ίδιος. Θεωρητικά δηλαδή, ναι βέβαια. Έχω αντιμετωπίσει με άλλο πρόβλημα από τη δημόσια διοίκηση, έχω αντιμετωπίσει μια σειρά από τον δημόσιο υπάλληλο στον προϊστάμενό του, παρανομεί ο προϊστάμενος, πάμε στον διευθυντή της υπηρεσίας, παρανομεί ο διευθυντής, πάμε στον δήμαρχο, παρανομεί ο δήμαρχος, πάμε στην αποκεντρωμένη, μας γράφει η αποκεντρωμένη παρανομώντας, πάμε στο Υπουργείο, τα ίδια και από εκεί, πάμε στον φτάνουμε στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος του βάζει στο αρχείο. Ναι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο ετούτο για να ακουστεί και από την εκπομπή σας. Προς αυτούς που δεν πιστεύουν στην θεία δικαιοσύνη, έτσι, αντιλαμβάνονται όμως πάρα πολύ καλά τον νόμο δράση και αντίδραση που μαθαίναμε στο δημοτικό με το έλαβε. Σωστό. Ο νόμος δράση και αντίδραση είναι θεμελιώδης νόμος της δημιουργίας και το συναντούμε πάντως ακόμα και στη σημερινή μας τεχνολογία. Βασίζονται πάρα πολλά πράγματα σε αυτό, στο νόμο δράση αντίδραση, στο συμπλήν.
Έτσι. Αυτός ο νόμος λοιπόν, σε συνδυασμό με, την, με τον άλλο, το θεώρημα του Νεύτωνα, την αλληλεξάρτηση των πάντων, σε συνδυασμό, έτσι, μας δίνει αυτό που ήξερε η γιαγιά μου χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα, που έλεγε όπως στρώσεις θα κοιμηθείς και ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Σωστό. Λοιπόν, η ανθρωπότητα λοιπόν όλη σήμερα απολαμβάνει αυτό που έσπηρε και αυτό που έστρωσε. Όλοι μας. Όλοι μας. Και μόνο ένας μπορεί να μας βγάλει από αυτό το μηχανισμό. Αυτός που τα φτιάξε. Σας ευχαριστώ. Πάντως να σας... Ναι, και να εγώ, θυμίσω και εμείς ευχαριστούμε, να θυμίσω κάτι, ότι έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος μέσα από εκεί έχουμε την Τραπεζική Ένωση, έτσι δεν είναι, μάλλον ναι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε την Τραπεζική Ένωση. Την Τραπεζική Ένωση, εγώ θέλω να θυμίσω εκεί ότι εφόσον κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να προφυλαχθεί η βιωσιμότητα της κάθε τράπεζας, συστημικής τράπεζας, καμία δυνατότητα δεν θα παρέχεται στο δανειολήπτη, οφειλέτη ή ακόμα και τον καταθέτη, ναι, για να προστατέψει τον εαυτό του με ένδυκα μέσα που του παρέχονται από το εθνικό σύστημα δικαίου της χώρας του. Εδώ έχει μια σημασία να δούμε τι υπερισχύει, αν υπάρχει αυτός ο κώδικας δεοντολογίας που λέτε που υπάρχει και αν υπάρχει αυτή η διάταξη μέσα. Που... Ο νόμος 42-24 του 13. 42-24 ναι, ναι, του 13. Εμείς εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει επιβάλει την Τραπεζική Ένωση από τον φθινόπωρο του 2014. Επομένως δεν ξέρω αν έχουν αναθεωρηθεί κάποια πράγματα. Πάντως προέχει βιωσιμότητα της τράπεζας. Εγώ αυτό θέλω να βάλω στο τραπέζι. Έτσι. Ότι προέχει βιωσιμότητα της τράπεζας και έχουμε δει μέχρι στιγμής αποφάσεις δικαστηρίων όπου ή θα δούμε στο μέλλον όπου προκειμένου η τράπεζα να κινδυνεύσει η βιωσιμότητά της δεν. Να μην διακινδυνεύσει η βιωσιμότητα της τράπεζας, αυτό δίνει το δικαίωμα στην τράπεζα να παρανομεί. Όχι βέβαια. Κοιτάξτε τώρα εδώ που τα λέμε. Τους δίνει το δικαίωμα, να σας αριθμίσω, τους δίνει το δικαίωμα να, πώς να το πω. Ξέρετε τι κάνει, ένα βήμα προς την αφαίρεση κάθε δικαιώματος από τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Αυτό ουσιαστικά κάνει η τραπεζική. Τους δίνει το δικαίωμα να έχουν παραβιάσει όλους τους όρους συναλλαγής. Τους δίνει το δικαίωμα της παράβασης αρχής υπεύθυνου δανεισμού. Τον εξολογιστικό προσδιορισμό των τόκων. Το ότι έδωσαν δάνειο χωρίς να ελέγξουν άρθρο 300 του αστικού κώδικα. Τους δίνει το δικαίωμα να υπερεξασφαλίζονται εφόσον απαγορεύεται. Η υπερεξασφάλιση των τραπεζικών δανείων, τους δίνει το δικαίωμα με τους στόχους 360 ημερών τους ανατοκισμούς, ναι, να το μπερδεύουν. Τους δίνει το δικαίωμα να γράφουν ό,τι θέλουν στις δανειακές συμβάσεις. Τους δίνει το δικαίωμα να έχουν ανώτατο, να έχει ορίσει όριος πάγους ανώτατο επιτρεπτό όριο και να το υπερβαίνουν. Τους δίνει το δικαίωμα να αγνοούν την απρόεπτη μεταβολή συνθήκων, δηλαδή μπορούν οι τράπεζες με αυτό που προείπατε να υπερβούν όλα αυτά και το κυριότερο επί της ουσίας. Τους δίνει το δικαίωμα να ξεχνούν ότι εμείς οι Έλληνες δανειστήκαμε και εμείς τα ξεχρεώνουμε για να ανακεφαλαιοποιηθούν. Από εκεί πέρα τι να πω. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά που λέτε είναι μαχητά. Εγώ ξέρω και προσωπική μου περίπτωση είναι ότι έχω αγωγή έχω καταθέσει αγωγή απέναντι σε τράπεζα, γιατί και εγώ είμαι δανειολήπτης, όπου περιλαμβάνονται πολλά από τα δεδομένα που βάλατε για να χτυπήσω μέσα εισαγωγικά την τράπεζα, για να αμυνθώ μάλλον καλύτερα απέναντι στην τράπεζα, έτσι, τα οποία περιλαμβάνουν και αυτά που είπατε με τις 300 και 365 μέρες και τον αστικό κώδικα. Τραγική ηρωνία είναι ότι όπως με έγγραφο μου απάντησε η Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, οι τέσσερις συστημικές έχουν γύρω στο 30-35% δικαίωμα στην τράπεζα. Το 60% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να μου κάνει νούμερα και να μου κάνει μαύρη τη ζωή μια τράπεζα και να παραβιάζει με το 35%. Ναι.
Δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό της, του κράτους αυτή τη στιγμή στις τράπεζες, στις συστημικές. Είναι πάρα πολύ. Έχει πέσει πολύ. Δεν είναι τόσο, ήταν τόσο. Νομίζω έχει πέσει κάτω ακόμη, από αυτά τα 30-35. Έχει πέσει ακόμη περισσότερο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, όλα αυτά είναι σε κάθε περίπτωση είναι τρόποι ανάσχεσης, μετάθεσης του προβλήματος πιο πίσω, είναι ένας τρόπος, ας πούμε, για να παλέψεις αυτή την τραπεζική αλητεία, την τραπεζική ζούγκλα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι τράπεζες είναι όχι απλά ευνοημένες, αλλά είναι μια ληστρική συμμορία αυτή τη στιγμή που έχει ρουφήξει όλο το αίμα του ελληνικού λαού. Έπρεπε οι τραπεζίτες και αυτοί που στηρίζουν τις τράπεζες να είναι ήδη στη φυλακή. Μόνο και μόνο οι ανακεφαλαιοποιήσεις έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αφέμαξης της ελληνικής οικονομίας και της τσέπης του φορολογούμενου. Επομένως, μόνο αυτό να βάλουμε στο. Τι άλλο να συζητήσουμε. Έτσι, το θέμα πάντως με την Τραπεζική Ένωση υπάρχει. Όντως έχουν κάνει ένα βήμα προς την αφαίρεση δικαιωμάτων από τα κράτη-μέλη. Και φαντάζομαι τώρα ότι αν υπάρχει μια μεγάλη προσφυγή από πάρα πολλούς πολίτες σε συγκεκριμένες τράπεζες για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, να μπορούν να αντιπαραθέσουν οι τράπεζες ότι εδώ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας της τράπεζας, επομένως δεν γίνονται δεχτές ή αποκρούονται με κάποιο τρόπο αυτές οι προσφυγές των πολιτών. Μέχρι εκεί φαντάζομαι ότι μπορούμε να φτάσουμε. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο. Τι να σας πω, παίζει ρόλο και αυτό που λέει και ο Δημήτρης, ότι υπάρχουν και δικαστές που σηκώνουν έτσι ένα ανάστημα και προσπαθούν με τον τρόπο τους. Υπάρχει και αυτό που λέτε, δεν ξέρω πόσο μπορεί να υπερβεί το νόμο, αυτό που είπατε για το κώδικα διοντολογίας. Ναι, νόμος είναι και αυτός. Ναι, έπρεπε να είχαμε εδώ και τους νομικούς μας να μας το εντοπίζανε και να μας λέγανε δύο πράγματα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Για χαρά σας. Γεια σας. Λοιπόν, το λέγαμε προηγουμένως για το ζήτημα της τρομοκρατίας που θα εγκύψει πάρα πολύ γρήγορα και στη χώρα μας, χάρη σε όλους αυτούς που χειροκροτάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση και που σκύβουν αυτή τη στιγμή στις λογικές και τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παιδιά δικαιολογούνται να εκβιάζονται. Βεβαίως σήμερα είχα σε μια συζήτηση που θα το πούμε μετά, να το πούμε, να δούμε τώρα. Okay. Γεια σας, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Με τον κύριο Καζάκη μιλάω. Ναι, ναι. Ναι, ναι, δεν σας ακούω καθαρά. Ναι, πέστε μου. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω για το Bitcoin. Ναι. Και για το νόμισμα που σκέφτονται να βγάζουν οι τράπεζες, να βγάλουν το ηλεκτρονικό νόμισμα που θέλουν να βγάλουν οι τράπεζες. Νομίζω λέγεται RS Coin. Ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γνωρίζετε πάνω σε αυτό κάποια πράγματα να μας ενημερώσετε? Κοιτάξτε, καταρχάς το ζήτημα του το τι θα βγάλουν οι τράπεζες δεν το ξέρουμε ακόμη. Ναι. Είναι μια πληροφορία η οποία μπορεί να είναι και ράδιο αρβίλα. Ναι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι προσπαθούν να αντικαταστήσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της φυσικής κυκλοφορίας χρήματος, δηλαδή με τραπεζογραμμάτια, με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι άλλο νόμισμα, είναι απλά ηλεκτρονικές συναλλαγές, ώστε να μην εξαρτάται, να μην έχει την ελευθερία ο πολίτης να χρησιμοποιεί το τραπεζογραμμάτιο και να το κρύβει. Μάλιστα. Όποτε, ας πούμε, για παράδειγμα, δημιουργείται θέμα ή να κάνει bank run στις τράπεζες και να παίρνει τα λεφτά του από τους λογαριασμούς, ώστε να μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικός ο τρόπος δέσμευσης των χρημάτων του κοσμάκη, δηλαδή των καταθετών κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, το Bitcoin είναι μια απάτη. Είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη φούσκα. Είναι ένα, να το πούμε έτσι, λειτουργεί όπως το αεροπλανάκι. Βεβαίως έχουν ξετρελαθεί οι tech freaks, οι gadget freaks, αυτοί δηλαδή που τους αρέσει πολύ η νέα τεχνολογία, ο τρόπος κτλ. Στην πραγματικότητα είναι μια μορφή κρυπτονομίσματος. Και όπως διάβαζα τώρα τελευταία, στην πραγματικότητα βγήκε στην αγορά για να δοκιμαστεί η τεχνολογία κρυπτονομίσματος και να τη χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μάλιστα. Πέρα όμως από αυτό, τι είναι? Είναι μία σχέση προσφοράς ζήτησης όπου διαμορφώνεται ελεύθερα η ισοτιμία με βάση το δολάριο. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Οπότε, ανάλογα με το τι προσφορά και ζήτηση υπάρχει,
διαμορφώνεται η αξία αυτού του bitcoin. Και έτσι είναι ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι. Δεν μπορεί να ελεγχθεί από πουθενά. Και άρα δεν μπορείς να έχεις νομισματικές αρχές τα οποία μπορούν να ελέγξουν αυτή την ροή χρήματος. Και έτσι οι κερδοσκόποι είναι ελεύθεροι στο να μπορούν να παίξουν άγρια με αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα, σαν το αεροπλανάκι, δεν ξέρω αν ξέρετε το παιχνίδι με το αεροπλανάκι. Δεν το ξέρω. Είναι στην πραγματικότητα, όπως είναι αυτό που σας λένε, θα πάρετε εσείς ένα προϊόν και ανάλογα με το σε ποιος θα το μεταπουλήσετε, θα παίρνετε ανάλογα τα πριμ. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι. Κατάλαβα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Έχει συνεπάρει ορισμένους οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση οικονομίας, που νομίζουν ότι αυτή η τεχνολογία θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Βέβαια, καμία τεχνολογία δεν λύνει τα προβλήματα, είναι θέμα κοινωνικών σχέσεων και οικονομικών σχέσεων. Αυτή είναι η ιστορία. Και πολύ περισσότερο, εάν μπλέξουμε με τα κρυπτονομίσματα, άντε τότε να βγάλεις άκρη. Έλατε. Διαμέσου του ελέγχου που μπορούν να ασκήσουν οι μεγάλες χρηματαγορές και οι τράπεζες. Μπράβο, σωστό. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε εθνικά νομίσματα, ώστε να μπορεί ο πολίτης να το ελέγχει διαμέσου του κράτους. Πολύ φοβάμαι ότι θα μπλέξουμε πολύ με αυτό το θέμα, με το bitcoin στο μέλλον. Και μιλάω για σε παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως. Αυτό είναι, βέβαια, προς το παρόν δεν τους πολύ συμφέρει. Γι' αυτό και οι κεντρικές τράπεζες στις περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν πει ότι δεν αναγνωρίζουν τα ηλεκτρονικά νομίσματα. Δηλαδή, εάν ή τα κρυπτονομίσματα αυτά σαν το bitcoin, δηλαδή δεν θα τα εξαργυρώνει επίσημα η κεντρική τράπεζα. Αυτό όμως δεν εμποδίζει το να μπορούν να λειτουργούν, διότι κυκλοφορεί ελεύθερα δολάριο στην παγκόσμια αγορά, και όσο κυκλοφορεί ελεύθερα δολάριο, μπορεί να κυκλοφορεί και το κρυπτονόμισμα. Μάλιστα. Καλώς. Okay. Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Γεια σας. Κοίταξε τώρα πάνω στο θέμα. Όχι για το bitcoin βέβαια, αλλά για το νόμισμα. Δήλωση του Μανώλη του Γλέζου: θα καταψήφιζα στη Βουλή την πρόταση, εάν ήτανε, για παράλληλο νόμισμα και για ηλεκτρονικό νόμισμα. Υπογράμμισε στη δέσμευση. Δέσμευση είναι προφανώς ένα περιοδικό, ένα blog. Είναι η δέσμευση, εφημερίδα. Εφημερίδα. Ο Μανώλης Γλέζος την 5η 10 Μαρτίου 2016, με αφορμή τη συνέντευξη τη Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία υποστηρίζει το παράλληλο νόμισμα και το ηλεκτρονικό νόμισμα. Ναι. Έτσι. Το παράλληλο νόμισμα, όμως, λέει, είναι η πτωχοποίηση του ελληνικού λαού, και το ηλεκτρονικό νόμισμα είναι ο έλεγχος των χρημάτων των εργαζομένων. Λοιπόν, είναι σωστή αυτή η δήλωση. Εντάξει, το έχουμε αναλύσει και εμείς πάρα πολλές φορές. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι η ηγεσία της ΛΑΕ δεν έχει κάνει τέτοια διαφοροποίηση απέναντι στην ταύτιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου με την πρόταση Βαρουφάκη, γιατί αυτή είναι η όλη ιστορία. Έχει ταυτιστεί με τη λογική του κρυπτονομίσματος ή του παράλληλου νομίσματος με οποιαδήποτε άλλη αυτή, με οποιαδήποτε μορφή. Ο κύριος Βαρουφάκης ζει στον κόσμο του. Πρόσφατα έμαθα ότι βγάζει και σε δημοπρασία το τζάκετ, το δερμάτινο που φοράει με τη μηχανή. Λογικό είναι, πώς να το πούμε, μεγάλος αστέρας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, δεν μπορεί να αυτό. Εντάξει, μπορεί, είναι. Φαντάζομαι ότι στην επόμενη, πώς να το πούμε, στην επόμενη εκδήλωση όπου θα βγάλει κάποια από τα προσωπικά του είδη, φαντάζομαι πόσο θα πιάσει η Οδοντόβουρτσα ή το Σόβρακο. Ελπίζω μόνο να είναι πλημμένα. Λοιπόν, να τους χαιρόμαστε αυτούς που έχουν και έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και τον έχουν βιάσει κατά σύστημα και τον έχουν οδηγήσει στην ιστορία, και χαζεύουμε με δάφτους κάθε φορά που μας τους παρουσιάζουν στα μέσα μαζικής εξαχρίωσης. Έστω και αν είναι μηδενικά. Μηδενικά, κυριολεκτικά μηδενικά. Εντάξει, το ζει το όνειρό του, αυτό που είχες πει παλιότερα. Ναι, καλύτερη... ο άνθρωπος, ναι, είναι... Λοιπόν, τι λες, είναι 4 παρά 20. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει κάπου εδώ να τελειώνουμε. Να ευχηθούμε σε όλους. Πριν τελειώσουμε, να πούμε ότι στις 26 του μηνός, που είναι αυτή την εβδομάδα, το ΕΠΑΜ Περιφέρειας Νοτίου Πελοποννήσου, το Σάββατο 26 Μαρτίου 2016 και ώρα 6 το απόγευμα, στην ανοιχτή εκδήλωση, οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση ομιλία στην αίθουσα Φιλαρμονικής Καλαμάτας, οδός Παπαντής 25, με κεντρικό θέμα μνημόνια και επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού. Οι ομιλητές είναι 3.
είναι ο Νίκος ο Κατσαρός, καθηγητής χημίας, ο κύριος Ανδρέας Ιαννουλόπουλος, γιατρός καρδιολόγος, και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, Δημήτρης Καζάκης, που θα μιλήσει για το θέμα, υπάρχει λύση προφανώς για όλα τα ζητήματα αυτά. Φυσικά θα γίνει διάλογος, θα γίνει συζήτηση με το κοινό, όπως γίνεται πάντα σε εκδηλώσεις του ΕΠΑΜ. Αυτό στις 26 Μαρτίου, το Σάββατο δηλαδή, αυτό το Σάββατο, στις 6 ώρα στην Καλαμάτα. Επίσης να πούμε ότι έγινε στο Βόλο, δεν ξέρω αν το έχεις πει. Έγινε στο Βόλο μια πετυχημένη εκδήλωση το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο. Ναι. Με αρκετό κόσμο και με ιδιαίτερα όριμο κοινό, για το ζήτησε ο κόσμος τι θα, την άμεση λύση, πέστε μας πώς γίνεται ακριβώς αυτό και με λεπτομέρειες. Ενθαρρυντικά είναι αυτά όλα. Και υπάρχει ένα μπαράζ γενικώς εκδηλώσεων όλο το και το επόμενο διάστημα. Ναι, γίνεται μια προσπάθεια, τέλος πάντων, να μπορέσει να να κατανοήσει ο κόσμος ότι υπάρχει λύση αφενός και αφετέρου, ότι πρέπει να πάρει τις αποφάσεις το ταχύτερο δυνατό πριν μας κλείσουν στον αποπατό. Γιατί το σκάβουν τον αποπατό και το μόνο που έχουν να κάνουν τώρα να μας πρόξουν μέσα, να μας τάψουν εκεί. Λοιπόν, ο τρόπος δηλαδή που διαμορφώνεται η κατάσταση στη χώρα. Δεν είμαστε ανοχήρωτη χώρα. Έτσι δεν είναι, με την έννοια ότι πλέον δεν έχουμε κυβέρνηση. Μάλλον αυτοί που έχουν κυβέρνηση κυριολεκτικά δεν πρόκειται για προδότες, ούτε για το σύλλογο. Νομίζω ότι έχουν προαχθεί. Είναι πράκτορες ξένων δυνάμεων. Γιατί όταν έχεις τον Υπουργό Αμήνης, αυτό που είπαμε προηγουμένως, να πηγαίνει σε ιδιωτική ομάδα προάσπισης συμφερόντων ξένης δύναμης. Με συγχωρείτε, αλλά αυτός είναι ο ορισμός του πράκτορα ξένης δύναμης. Του πράκτορα. Έχει μια ευαισθησία ο κ. Καμένος πάντως με το Ισραήλ. Είναι ταυτισμένος εδώ και πολλά χρόνια. Θα θυμίσουμε και την Σόφα, την τελευταία. Αυτό λέμε. Και το γεγονός, ρε παιδιά, ότι περνάνε όλα αυτά τα πράγματα που στρατιωτικά εκχωρείται έδαφος εθνικής επικράτειας, τη διεθνή επικράτεια, έτσι έχουν εγκατασταθεί οι Ισραηλινές δυνάμεις στην Κρήτη. Φτιάχνουν ραντάρ, αεροδρόμιο, εγκαταστάσεις και τα ρέστα. Και η Σόφα αυτή δεν έχει περάσει ούτε από το κοινοβούλιο. Ούτε από το κοινοβούλιο. Με το άλλο κράτος, και επειδή θα υπάρχουν πάντα οι εξυπνάκηδες να λένε διάφορα, να πούμε ότι Σόφα, τέτοια συμφωνία Σόφα έχουμε υπογράψει μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στη βάση αυτή έχουν γίνει και οι αμερικανικές βάσεις. Λοιπόν, αυτή πέρασε όμως από το κοινοβούλιο. Κακώς κατά τη γνώμη μου και τέλος πάντων το έχουμε υπογράψει. Αλλά πέρασε. Και αυτή θα πέρναγε. Και αυτή θα πέρναγε, αλλά θα δινόταν δημοσιότητα. Δεν πρέπει. Αυτό είναι το θέμα. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον και πώς τα μέσα μαζικής εξαχρίωσης έχουν περάσει την επίσκεψη αυτή στους σιωνιστές στην Ουάσιγκτον, του εν ενεργεία υπουργού. Λοιπόν, πώς περάσανε? Με δηλώσεις. Με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος αυτός. Ούτε καν σαν είδηση αυτόνομη ότι επισκέφτηκε εν ενεργεία υπουργός. Πότε ξανασυμβεί αυτό, ρε παιδιά? Σε ιδιωτικό λόμπι, μάλλον λόμπι ιδιωτικό, που προασπίζει συμφέροντα ξένου κράτους. Πότε ξανασυμβεί, ρε παιδιά, αυτό? Είμαστε μια μεγάλη τέτοια ξεφτύλα. Για να γίνει ο κύριος, για να διεκδικήσει ο κύριος Καμένος το ότι είναι ο άνθρωπος του Ισραήλ στην Ελλάδα, ώστε να τον στηρίξουν να κάνει τις δουλειές, τις βρωμοδουλειές που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη χώρα. Ούτε η Χούντα αυτά τα πράγματα δεν κάνει. Ούτε η Χούντα. Αλλά αυτό, ξέρεις πόσες φορές το λέμε τώρα τελευταία. Πραγματικά έχω πια μια αίσθηση ότι ακόμα και να τα πεις στον κόσμο, δεν τρέχει κάστανο. Όχι από όλους. Δεν το λέω. Μην ισοπεδώνουμε. Αλλά ξέρεις, τα δέχεται όλα ο κόσμος πια. Εκεί αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Ωραία. Τα δέχεται όλα ευκολότερα. Εντάξει, δηλαδή εδώ πέρα δεν έχω να φάω, να ζήσω, ας πούμε. Τι μου λες, πάει να φύγει και το Ισραήλ. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Ναι, αλλά μια ωραία πρωία ξυπνήσανε κάπου σε κάποιες πόλεις, ναι, στην Ανατολική Ουκρανία, και το ουκρανικό πυροβολικό βομβάρδιζε και στη Μαριούπολη, που είδαμε αυτές τις φοβερές σκηνές. Έλληνες ήταν και εκεί. Εκτός από, βέβαια, δεν είναι το θέμα μόνο οι Έλληνες, ο πληθυσμός συνολικά. Το ίδιο ξυπνήσανε και οι άνθρωποι στον Διάπακερ το Σεπτέμβρη και στη Τσίζρα. Λοιπόν, και σε άλλες πόλεις. Μια ωραία πρωία το βαρύ πυροβολικό του τουρκικού στρατού ισοπαίδωσε την πόλη. Και τότε ξυπνήσανε. Και τότε καταλάβανε ότι πρέπει κάτι να κάνουν.
Ελπίζω να μην όλοι εκεί. Αυτοί που έχουν ακόμη τις αυταπάτες, όχι ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα εδώ, και ακούνε όλα αυτά τα πουλημένα τομάρια που τους λένε εντάξει μωρέ, σε κάποια στιγμή όλα αυτά τα πράγματα, να μην ξυπνήσουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.